Χαίρετε αγαπητοί εφηστόαδελφοι και αγαπητοί τηλεθεατέ. Η εκπομπή μας και αυτό το Σάββατο, ζωντανά, η Φωνή του Πατροκοσμά, βρίσκεται πάλι κοντά σας με την δική της παρουσία και με τη δική της ομολογία για να σας κρατήσει μία ολόκληρη ώρα περίπου συντροφιά με θέματα ενδιαφέροντα, με θέματα εκκλησιολογικά, με θέματα κοινωνικά, με θέματα ομολογιακά, αντιχριστολογικά και πολλά και ποικίλα άλλα θέματα. Για άλλη μια φορά ακόμη, εκ της θέσεως αυτή, σας ευχαριστώ όλους σας για την αγάπη σας και για την θερμή σας συμπαράσταση και για τα πολλά και θερμά, θα έλεγα, τηλέφωνα τα οποία μου κάνατε και εδώ στο σταθμό αλλά και στο σύλλογο. Αυτό μου δίνει περισσότερη χαρά, περισσότερο δύναμη, περισσότερο κουράγιο για να συνεχίσω αυτό τον όντως δύσκολο αγώνα, διότι οι αντικσότητες είναι πάρα πολλές, όπως γνωρίζετε, τα προβλήματα πάρα πολλά, η εποχή μας είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει δυστυχώς μεγάλη σύγχυση και πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς, δυστυχώς ακόμα και μέσα, ας πούμε, στο πίμνιο, στον κλήρο και στο λαό, και όλα αυτά μαζεμένα δημιουργούν ακόμη πιο περισσότερο πρόβλημα και το πρόβλημα το κάνω ακόμη εντονότερο και ακόμη δυσκολότερο. Με τη βοήθεια όμως του Θεού προσπαθούμε το κατά δύναμη να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την χαόδη εποχή μας, σε αυτή την χαόδη κοινωνία μας, και προσπαθώ με τις ταπεινές μου δυνάμεις να βοηθήσω όσο μπορώ, πρώτα τον εαυτό μου, πρώτα τη δική μου, θα έλεγα, πνευματική κατάσταση και μετά όσων από τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς ακούνε αυτά τα λίγα λόγια τα οποία λέμε κάθε Σάββατο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και το οποίο πιστεύω επίσης ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση και αρκετό μπέρδεμα σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Και την αφορμή αυτή την πήρα από μία εκπομπή την οποία παρακολούθησα στη εβδομάδα που μας πέρασε από το κανάλι Sky και συγκεκριμένα από την εκπομπή Ζούγκλα του κυρίου Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μετά από όλα αυτά τα οποία είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες στην εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου και σε άλλες εκπομπές όμως, διότι το μένος ήταν μεθοδευμένο, θα έλεγα, όλων αυτών των κυρίων, των περισσότερων κυρίων, κατά της εκκλησίας μας, κατά του ράσου, κατά του μοναχισμού, κατά της Ορθοδοξίας και κατά της Ελλάδος, ήταν έτσι μια μεθοδευμένη επίθεση. Όλα τα κανάλια, μάλιστα κάποια μέρα, την προπερασμένη εβδομάδα, η μέρα Τρίτη νομίζω, είχαν όλες οι εκπομπές όλων των καναλιών, σχεδόν των μεγάλων καναλιών, Αντένα, Star, Sky και δεν θυμάμαι ποιο άλλο κανάλι ακόμα, είχαν σχεδόν την ίδια ώρα εκπομπές κατά του ράσου, κατά του μοναχισμού, κατά της εκκλησίας. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, κανείς δεν αρνείται ότι υπάρχουν σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία, μέσα στο πίμνιο, διότι εκκλησία, όταν λέμε εκκλησία, δεν εννοούμε μόνο τον κλήρο και μόνο τους μοναχούς, αλλά εκκλησία, όπως έχουμε πει, είναι το σύνολο όλων των πιστών που ανήκουν μέσα στην Ορθόδοξη εκκλησία μας, δηλαδή και κληρικοί, αλλά και λαϊκοί, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. Όλοι αυτοί μαζί αποτελούν την εκκλησία μας, την Ορθόδοξη εκκλησία μας. Και είναι φυσικό μέσα σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους να υπάρχουν πάντοτε σκάνδαλα και προβλήματα. Άλλωστε το λέγει και ο ίδιος ο Κύριος μας, ανάγκη γάρ τα σκάνδαλα ελθύν. Είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα, λέγει ο Χριστός μας στο Ιερό Ευαγγέλιο. Αλλά ουέ λέει αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι φέρουν τα σκάνδαλα. Τους τα σκάνδαλα φέροντες. Αυτοί οι οποίοι φέρουν τα σκάνδαλα. Αλίμονο σε αυτούς. Είναι καλύτερο, λέει, να δέσουν μία
μιλόπετρα εις τον λαιμό τους και να πάνε να πνιγούν, παρά να σκανδαλίσουν ένα αδελφό ή οποιοδήποτε τμήμα σου μη μέρος της Εκκλησίας. Είναι ανάγκη λοιπόν να έρθουν τα σκάνδαλα για να φανούν και οι δόκιμοι, όπως λέγει αλλού ο Απόστολος Παύλος. Διγάρ και αιρέσεις εν ημί, ή να οι δόκιμοι φαίνονται. Πρέπει λέει να υπάρχουν αιρέσεις, πρέπει να υπάρχουν πειρασμοί, πρέπει να υπάρχουν οι αιρετικοί, οι πλανεμένοι, οι οποίοι πολεμούν και βάλουν εναντίον της Ορθοδοξίας, εναντίον της Εκκλησίας, για να φαίνονται ποιοι είναι και οι δόκιμοι. Διότι όταν τα πράγματα είναι ωραία και καλά και είναι όλα ήρεμα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όλοι μπορούν κάλλιστα να υποδηθούν και να λένε και να ισχυρίζονται χίλια δύο πράγματα τη στιγμή που δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και κανένα πρόβλημα. Ούτε υπάρχει περίπτωση να φυγούν είτε οι ίδιοι είτε οι περιουσίδες είτε οτιδήποτε άλλο ανήκει σε αυτούς. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν όλοι να λένε ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι ή να ισχυρίζονται οτιδήποτε άλλο θέλουν και πιστεύουν. Εάν όμως υπάρχει κάποια πίεση, υπάρχει κάποια ζημία θα λέγαμε σε αυτούς τους ανθρώπους, από εκεί και πέρα πλέον η αντίδρασή τους θα δείξει κατά πόσον πραγματικά πιστεύουν και αγαπούν αυτό το οποίο ισχυριζόταν προηγουμένως ή κατά πόσον το έλεγα επειδή δεν τους κόστιζε τίποτε. Και αυτό άλλωστε το βλέπουμε πάντοτε σε κάθε συγκεκριμένα, δηλαδή πάντοτε σε κάθε περίοδο δύσκολη της Εκκλησίας μας, που φαίνονται πραγματικά ποιοι είναι οι γνήσιοι, οι πραγματικοί, οι άδολοι χριστιανοί, αυτοί που πραγματικά αγαπούν το Θεό με όλη την καρδιά τους και με όλη την ψυχή τους και αγωνίζονται παρόλες τις αδυναμίες και παρόλα τις αμαρτίες τους για να φτάσουν κοντά στο Θεό, και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ήταν κοντά του επειδή δεν τους κόστιζε κάτι. Όταν λοιπόν έρθει ένας διωγμός, όταν έρθει μία βάσανος, ένα βασανιστήριο, μία θα λέγαμε έτσι δίωξη των Ορθοδόξων ή των Χριστιανών, τότε πραγματικά φαίνονται ποιοι αγαπούν και ποιοι δεν αγαπούν το Θεό και την Εκκλησία. Οπότε λοιπόν είναι ανάγκη να έρθουν τα σκάνδαλα σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο για να φανούν και οι δόκιμοι, να φανερωθούν ποιοι είναι πραγματικά αυτοί οι οποίοι είναι δόκιμοι και αντέχουν τις κακουχίες, τους διωγμούς, τις τιμωρίες, τα βασανιστήρια και οτιδήποτε άλλο. Να μην πτωούμεθα λοιπόν, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ, διότι ο πάνσοφος Θεός μας, ο τόσο παντοδύναμος και πολυέσπραχος και πολυέλος, ο τα πάντα εν σοφία ποιή σας, ξέρει πάντοτε τι κάνει, ξέρει πάντοτε τι επιτρέπει. Και επιτρέπει βέβαια πολλά πράγματα λόγω των δικών μας αμαρτιών, λόγω των δικών μας παθών. Όσο οι άνθρωποι απομακρύνονται κοντά από το Θεό, κοντά από την μυστηριακή ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, τόσο και δημιουργούνται πολλά προβλήματα και πνευματικά αλλά και υλικά προβλήματα και στους ιδίους αλλά και γενικότερα στην κοινωνία την οποία ζούνε. Και όσο αυξάνει και κορυφώνεται η αμαρτία και η απομάκρυση από το Θεό, η αποστασία δηλαδή, τόσο και τα προβλήματα πληθαίνουν, μεγαλώνουν και αυξάνονται και στην συγκεκριμένη κοινωνία των χριστιανών, των Ορθοδόξων, αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Διότι οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι χριστιανοί είναι το αλάτι της γης, είναι το φως της γης. Και όσο αυτοί είναι κοντά στο Θεό και αγαπούν και σέβονται και τιμούν το Θεό και τις εντολές Του, αγαπών με λέει ο Κύριος τα εντολάς μου τηρείς, αυτός που με αγαπά δεν θα με αγαπά μόνο με τα λόγια αλλά θα πρέπει να τηρείς και τις εντολές μου. Όσο λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αγαπούμε το Θεό, τόσο και ο Θεός μας αγαπάει και αυτός και μας δίνει άπλετα και θα έλεγα με μεγάλη του χαρά πάρα πολλά χαρίσματά του και πάρα πολλές δωρεές του, και πνευματικές αλλά και υλικές. Όταν όμως μακρυνόμεθα, αναγκάζεται σε εισαγωγικά για παιδαγωγικούς λόγους να μας τιμωρήσει, μήπως και μας συνετίσει και μας φέρει πάλι περισσότερο κοντά του. Και αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, που όποτε οι Ιουδαίοι που ήταν τότε εκλεκτός λαός του Θεού έφευγαν μακριά του, επέτρεπε να γίνεται κάποια τιμωρία σε αυτούς, επέτρεπε να τους υποδουλώνουν κάποιοι άλλοι λαοί, ούτως ώστε να συναισθανθούν
το αμάρτημά τους και την απομάκρυνσή τους και να πλησιάσουν περισσότερο, να μετανοήσουν και να πλησιάσουν τον Θεό. Το ίδιο γινόταν και στην Καινή Διαθήκη. Όποτε οι χριστιανοί έφευγαν από το Θεό, επέτρεπε να έρχονται διάφορες μάστιγες και διάφορες πληγές και διάφορες δουλείες, θα έλεγα, ούτως ώστε να συναισθανθούν το λάθος τους, την αδυναμία τους, τα πάθη τους, αμαρτίες και την απομάκρυνσή τους, την αποστασία τους από το Θεό, να μετανοήσουν και να κλάψουν και να ξαναέρθουν πάλι κοντά στο Θεό. Οπότε πάλι ο Θεός τους ξαναέδινε την προηγούμενη λαμπρότητα και το προηγούμενο μεγαλεία τους. Δεν πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, να μας δουν κάτι τέτοια περιστατικά, διότι πάντοτε υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία, πάντοτε υπήρχαν οι προδότε, θα λέγαμε, άνθρωποι και χριστιανοί, οι οποίοι για πολλούς και ποικίλους λόγους, ιδιωτελείς, για συμφέροντα, για φιλοδοξίες και για άλλους λόγους, επρόδειναν είτε την πατρίδα τους, είτε και την θρησκεία τους, την ορθοδοξία τους και την πίστη τους. Και άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, ότι οι προφητείες είναι ξεκάθαρες, ότι όσο κορυφώνεται η αποστασία, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του κόσμου, τόσο και οι άνθρωποι θα φεύγουν μακριά από το Θεό, θα απομακρύνονται μακριά από το Θεό, και οι λαϊκοί αλλά και οι κληρικοί και οι μοναχοί, και τόσο θα εξασθενούν και θα δυνατούν από χάρες, από δωρεές, από χαρίσματα και από δωρεές του Θεού και του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό φυσικά το βλέπουμε και στις ημέρες μας, που όλο και περισσότερο βλέπουμε να πυκνώνουν τα κρούσματα της αποστασίας, να πυκνώνουν τα κρούσματα της αδιαφορίας, να πυκνώνουν τα κρούσματα του εφησυχασμού, του οχαδελφισμού, της συγχύσεως, της πλάνης και της αγνωσίας, που δεν γνωρίζουμε πολλές φορές εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όχι μόνο λαϊκοί αλλά και μοναχοί και κληρικοί, πολλά από τα ουσιώδη πράγματα της Ορθοδοξίας μας, πολλές από τις ουσιώδεις και σπουδαίες αλήθειες της πίστεώς μας. Είναι και αυτό ένα σημείο, θα λέγαμε, των καιρών, που δείχνει, διότι αυτός ο οποίος αγαπάει το Θεό, αγαπάει και την Εκκλησία Του, αγαπάει και τα Λόγια του Θεού, που είναι το Ιερό Ευαγγέλιό Του, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, και εντρυφεί μέσα στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Την διαβάζει, και όχι μόνο τη διαβάζει, αλλά την μελετάει, και όχι μόνο την μελετάει, αλλά και ερευνάει την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και λέει ο Κύριος μας, ερευνάτε τας Γραφάς. Πρέπει να ερευνούμε το Λόγο του Θεού, διότι μέσα στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο υπάρχει πλήθος αληθιών, υπάρχει πλήθος θησαυρού, είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός, είναι ένα εξάντλητο πηγάδι, που όποτε ρίξεις μέσα το κουβά για να βγάλεις από μέσα αυτό το οποίο υπάρχει, μέσα από το πηγάδι, θα βγάλεις πάντοτε μα πάντοτε θησαυρό ανεξάντλητο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Αν κάποια στιγμή, από τις πολλές στιγμές, συναισθάνεται την σοφία και το πλούτος του Θεού και την αγάπη του Θεού, αναφωνεί έτσι έκπληκτος και λέγει «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Είναι ανεξάντλητο το βάθος του Θεού, η σοφία του Θεού και η γνώση του Θεού και η αγάπη του Θεού. Είναι όλα ανεξάντλητα, ό,τι έχει σχέση με το Θεό μας. Πρέπει λοιπόν να μελετάμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να μελετάμε την Αγία Γραφή. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει τα εξής σοβαρά, σπουδαία και εκπληκτικά, θα έλεγα, λόγια, τα οποία έχουν σχέση με αυτό ακριβώς το οποίο ομιλούμε. Ότι μέγας κρυμνός, λέει, και βάραθρο βαθύ των γραφών η άγνοια. Μεγάλη προδοσία της σωτηρίας το μηδέν ιδένε εκ των θείων λόγων. Τούτο και αιρέσεις έτεκεν. Τούτο τα άνω κάτω πεποίηκεν. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ αυτός της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι είναι μεγάλος κρυμνός και πολύ μεγάλο βάραθρο η άγνοια των θείων γραφών, το να μην διαβάζουμε, το να μην μελετάμε, το να έχουμε παντελή άγνοια
ή και ολίγη άγνοια από τα ιερά κείμενα, από την Θεία Γραφή. Και είναι μάλιστα αυτό το πράγμα, λέει, προδοσία της σωτηρίας μας. Δηλαδή, εμείς ήδη προδίνουμε τη σωτηρία μας. Εμείς ήδη αδιαφορούμε για τη σωτηρία μας. Τούτο λέει η άγνοια δηλαδή των θείων γραφών και αιρέσεις έτεκε. Δηλαδή γεννάει πλάνες, γεννάει αιρέσεις. Όταν κανείς δεν γνωρίζει κάποια βασικά και στοιχειώδη πράγματα από την ορθόδοξία μας, από την πίστη μας, είναι πολύ φυσικό να πέσει σε κάποιες πλάνες, να αποδεχθεί κάποιες ανακρίβες, να αποδεχθεί κάποια πράγματα τα οποία είναι ξένα προς την πίστη μας, ξένα προς την ορθοδοξία μας. Αφού δεν γνωρίζει, είναι φυσικό. Το βέβαια δεν τον απαλλάσσει το ότι δεν γνωρίζει, διότι όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Λουκάς, ότι αυτός ο οποίος γνωρίζει τον νόμο του Θεού και δεν τον τηρεί, θα τιμωρηθεί πολύ. Αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει και παραβαίνει τον νόμο του Θεού, δεν θα την γλιτώσει, θα τιμωρηθεί ο λίγο. Ο γνούς και μη πείεσα στο θέλημα του πατρός, δαρίσεται πολλάς. Ο δε μη γνούς στο θέλημα του πατρός και πείεσεται, παραβεί δηλαδή την εντολή, δαρίσεται ο λίγας. Αυτός ο οποίος γνωρίζει και δεν πράττει θα τιμωρηθεί πάρα πολύ. Αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει και παραβαίνει τον νόμο του Θεού δεν θα την γλιτώσει, θα τιμωρηθεί βέβαια, αλλά θα τιμωρηθεί λιγότερο. Αλλά την τιμωρία δεν την γλιτώνει. Τούτο λοιπόν και αιρέσεις έτεκε, τούτο τα άνω κάτω πεποίηκε. Κάνει δηλαδή τα άνω κάτω και τα κάτω άνω. Φέρνει δηλαδή μεγάλη άνω κάτω σούρα. Γι' αυτό λοιπόν αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, πρέπει και είναι ο καθήκον μας, εάν θέλουμε να φτάσουμε κοντά στο Θεό και αν θέλουμε να σωθούμε και αν θέλουμε να νιώθουμε και σε αυτή τη ζωή εδώ ειρήνη, γαλήνη, ευτυχία, να μελετούμε τον νόμο του Θεού, να ερευνάμε τον νόμο του Θεού, διότι μέσα εκεί υπάρχουν οι αιώνιες και αναλύωτες αλήθειες του Κυρίου μας, οι οποίες διαβάζοντάς τες και εγκολπώνοντάς τες, όλοι εμείς νιώθουμε την χαρά του Κυρίου μας, νιώθουμε την αγάπη του Θεού μας, νιώθουμε το μεγαλείο της πίστεώς μας, νιώθουμε την ανεξάντλητη πηγή της χαράς, της ευτυχίας, της αγάπης και της ειρήνης που είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Εδώ όμως ας έρθουμε επί της ουσίας του θέματος. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μετά από όλα αυτά τα οποία είδαμε και βλέπουμε βέβαια συνέχεια στις τηλεοράσεις μας, που είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, τα περισσότερα κανάλια όπως έχουμε πάρα πολλές φορές και οι περισσότερες εκπομπές είναι όχι απλώς για κλάματα, αλλά είναι για εισαγγελέα, να επέμβει ο εισαγγελέας και να τις σταματήσει και να τιμωρήσει πολύ αυστηρά όλους αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την προβολή αυτών των εκπομπών, οι οποίες είναι ό,τι πιο χειρότερο, ό,τι πιο χείριστο, ό,τι πιο βρώμικο, ό,τι πιο παράλογο και παράτομο θα έλεγα που μπορεί να δούμε και μπορεί να ακούσουμε. Έχει πλέον ξεφύγει τελείως ο έλεγχος από όλους αυτούς τους κυρίους, έχουν πλέον αποθρασινθεί τελείως, δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Αναφέρομαι γενικά τώρα ή να μην παρεξηγηθώ, δεν αναφέρομαι σε κάποιο συγκεκριμένο παρουσιαστή ή δημοσιογράφο, μιλάω γενικά σχεδόν για όλους, για όλες τις εκπομπές και για όλους τους δημοσιογράφους, και είναι κανείς να μπορεί και να εξίσταται σε τι επίπεδο έχουν έλθει και κατέλθει αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πιστεύω στο Θεό, δικαίωμά τους, δικαίωμά τους, δεν βιάζει κανέναν ο Θεός να τους ακολουθήσει, ούτε βιάζει κανέναν ο Θεός να είναι ορθόδοξος χριστιανός. Έχει ο καθένας δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, αλλά δεν σέβονται τον εαυτό τους, δεν σέβονται όλους εσάς, όλους εμάς, δεν σέβονται τους Έλληνες, δεν σέβονται αυτή την κοινωνία, αυτό το κράτος το οποίο ζούνε και προσπαθούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να το διαλύσουν και να το καταντροπιάσουν και στα μάτια τα δικά μας αλλά και στα μάτια όλων των άλλων εθνών και κρατών. Χάος, βόθρος οι εκπομπές. Δεν μπορείς να δεις τίποτα, ούτε μπορείς να ακούσεις τίποτα. Ακόμα και αυτές οι παιδικές εκπομπές, ακόμα και αυτά τα παιδικά
σύριαλ, τα Mickey Mouse και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και αυτά, είναι όλα δυστυχώς έτσι με τέτοιο τρόπο φτιαγμένα, ούτως ώστε να ρίχνουν το σπόρο της κακίας, το σπόρο της βίας, το σπόρο της σαρκολατρίας, το σπόρο του παράνομου έρωτα, το σπόρο του διαβόλου θα λέγαμε, μέσα σε αυτές τις αθώες ψυχές. Που πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνουμε μία εκπομπή για αυτές τις εκπομπές, για αυτές τις παιδικές εκπομπές. Το τι μηνύματα, το τι κακά και αρρωστημένα μηνύματα και διαβολικά θα έλεγα στην κυριολεξία μηνύματα περνούν σε αυτές τις ψυχές, αυτές τις αθώες ψυχές. Στην ελπίδα της Ελλάδος μας και του μέλλοντός μας, που είναι η νεολαία μας, που είναι τα παιδιά μας, που είναι τα μικρά παιδιά. Και μάλιστα θα έχουμε και ένα πάρα πολύ σπουδαίο και πολύ επίτιμο προσκεκλημένο, έναν καθηγητή πανεπιστημίου, τον οποίο επιφυλάσσουμε να σου πω το όνομά του σε κάποια άλλη στιγμή, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή μας. Δεν σέβονται λοιπόν τίποτε. Δεν σέβονται το Θεό γιατί δεν τον πιστεύουν φυσικά. Οι περισσότεροι είναι άθεοι, είναι αντίχριστοι θα λέγαμε όλη τη σημασία της λέξεως. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πατούν επιπτωμάτων για να ανέλθουν και να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους και τις φιλοδοξίες τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η προσωπική τους άνοδο και το οικονομικό χρήμα. Και βέβαια πίσω από όλους αυτούς κρύβονται και οι μεγάλοι πάτρονές τους, οι οποίοι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν και το μόνο που επιτύχουν να κάνουν, που θέλουν να επιτύχουν, είναι η διάλυση της Ορθοδόξου Ελλάδος μας. Και δεν θα πάψουμε να το λέμε και να το ξαναλέμε για να το συνειδητοποιήσουμε και όλοι εμείς, αλλά και για να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι ότι ξέρουμε τι συμβαίνει, ξέρουμε τι προσπαθούν να κάνουν και ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει και η δική τους τιμωρία και από το Θεό αλλά και από το κράτος. Εδώ όμως θα ήθελα να κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί ανιχριστό αδελφοί, και σύντομα πάλι μετά από λίγα λεπτά θα είμαι και πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε το θέμα μας. Συνεχίζουμε αγαπητοί τηλεθεατές και αγαπητοί ανιχριστό αδελφοί την εκπομπή μας με τίτλο «Η φωνή του Πατρό Κοσμά». Για όσους από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα του σταθμού μας είναι 9270-902-904. Επαναλαμβάνω, 9270-902-904, όπου θα βρίσκομαι μετά το πέρας της εκπομπής, αυτής της ζωντανής εκπομπής, πάνω την ζωντανή εκπομπή μας, για να ακούσω τις δικές σας κρίσεις, τις δικές σας παρατηρήσεις, τα δικά σας σχόλια, αλλά καθώς επίσης και στα τηλέφωνα που βλέπετε τώρα να περνούν επί της οθόνης σας, που είναι τα τηλέφωνα του Ιεραποστολικού μας Συλλόγου, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, είναι Ιεραποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, όπου τα τηλέφωνα είναι 82-39-300 και 82-34-332. Κάθε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 10 με 6 μπορείτε να πάρετε για να συζητήσουμε και να καταγγείλετε οτιδήποτε θέλετε. Επίσης να σας ενημερώσω ότι στον Ιεροποστολικό μας Σύλλογο τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος είναι επαναλαμβάνω ανοιχτός όλη τη βδομάδα, εκτός Σαββάτου και Κυριακή, γίνονται και ομιλίες με πολλά και ποικίλα και ενδιαφέροντα θέματα κάθε Δευτέρα για τους νέους 6 ώρα και κάθε Σάββατο για όλες τις ηλικίες πάλι 6 ώρα. Δευτέρα και Σάββατο 6 ώρα γίνονται ομιλίες στο σύλλογό μας και από μένα αλλά και από πολλούς άλλους ομιλητές. Και είσαστε όλοι προσκεκλημένοι όποτε θέλετε και όποτε μπορείτε. Το θέμα το οποίο παρακολούθησα και εγώ αλλά και πολλοί από εσάς, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, την περασμένη Πέμπτη στην εκπομπή του κυρίου Τριανταφυλόπουλου Ζούγκλα, ήτανε σε εισαγωγικά η ανεξιθρησκεία. Και φυσικά εντάξει, ο καθένας μπορεί να ασχολείται με όποιο θέμα θέλει και με όποιο θέμα νομίζει ότι θα έχει και ενδιαφέρον και ακροματικότητα. Καλό θα είναι όμως
να είμαστε και λίγο προσεκτικοί, αγαπητοί Χριστοαδελφοί, διότι δεν γνωρίζουμε όλοι όλα τα πράγματα, έτσι. Οι γνώσεις μας είναι περιορισμένες, ούτε είμαστε όλοι γνώστες όλων των αντικειμένων. Καθένας είναι καλό και χρήσιμο και φρόνιμο να περιορίζεται σε πράγματα τα οποία γνωρίζει και κατέχει. Διότι άλλος, αν πάει κανείς να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνωρίζει, το λιγότερο που έχει να πάθει είναι να γελιοποιηθεί. Και πολλά άλλα πράγματα. Πρέπει να έχουμε γνώση λοιπόν του αντικειμένου με το οποίο ασχολούμαστε, να είμαστε γνώστες, να είμαστε ειδήμονες, για να μπορέσουμε να το αναλύσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε θετικά και ουσιαστικά στους τηλεθεατές μας ή στους ακροατές μας. Άλλως, επαναλαμβάνω, θα αποτύχουμε του σκοπού μας και όχι μόνο δεν θα ωφελήσουμε, αλλά και θα βλάψουμε. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν βλέπουμε τον κύριο Τριανταφυλόπουλο, που κατά τα άλλα τον σέβομαι και τον εκτιμώ ιδιαίτερα, θα έλεγα, να μας λέγει ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και να το λέει και να το ξαναλέει. Αλλά είχαμε πει όμως και από τη θέση αυτή και από άλλες ομιλίες μας ότι δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν αρκεί μόνο να λέμε ότι έχουμε εικόνες στο σπίτι μας, αλλά πρέπει να έχουμε και βίωμα χριστιανικό. Πρέπει να είμαστε και πραγματικά και ουσιαστικά κοντά στην Εκκλησία. Να έχουμε συχνή εξομολόγηση, να έχουμε συχνό εκκλησιασμό, να νηστεύουμε, να κοινωνάμε, να έχουμε εν γέννη μυστηριακή ζωή. Και όπως είπε ο Κύριός μας, ότι ουχή η ακροατέ του νόμου ευάριστη και δεχτή στο Θεό, αλλά η ποιητέ του νόμου. Δεν ευάριστη στο Θεό και δεν αποδεχτεί στο Θεό αυτοί οι οποίοι ακούν απλώς τον νόμο του Θεού και λένε «Α, ωραίος είναι ο νόμος του Θεού, καλή είναι η Ορθοδοξία μας, καλή είναι και η Εκκλησία μας» κλπ. Αλλά οι ποιητέ, αυτοί οι οποίοι ποιούν το θέλημα του Θεού, αυτοί οι οποίοι ποιούν τις εντολές του Θεού, πράττουν τις εντολές του Θεού, αυτούς ο Θεός δέχεται, αποδέχεται και αγαπάει. Και «Ου πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εις ελεύσεις την Βασιλεία του Θεού, αλλά οποιών το θέλημα του Πατρός μου», όπως λέγει πάλι ο ίδιος ο Κύριος μου στο Ιερό Ευαγγέλιο. Λοιπόν, δεν αρκεί να λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και μετά να μην ξέρουμε πού είμαστε, τι λέμε, τι πράττουμε και τι πιστεύουμε. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Τριανταφυλόπουλος μας παρουσίασε ένα συφερτό εκεί με διάφορους προσκεκλημένους του, οι οποίοι ο ένας πίστευε στον Αλλάχ, ο άλλος πίστευε στον Βούδα, ο άλλος πίστευε στους παπικούς, ο άλλος ήταν προτεστάντης, ο άλλος ήταν Ιεχωβάς, ο άλλος ήταν προφήτης, προφήτησα, ο άλλος ήταν έτσι και ο άλλος ήταν αλλιώς, και μέσα στο πάνε αυτό υπήρχαν και 2, 3, 4, 5, δεν έχει σημασία ο αριθμός τους, ορθόδοξοι. Υπήρχαν και οι ορθόδοξοι. Και ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το οποίο ήθελε να μας περάσει, ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι πιστεύουμε στον ένα Θεό. Άσχετα τώρα, εάν ο Θεός των μουσουλμάνων λέγεται Αλλάχ, εάν ο Θεός των βουδιστών λέγεται διαφορετικά, εάν ο Θεός των ινδουιστών λέγεται κάπως αλλιώς, εάν ο Θεός των παπικών είναι κάποιος άλλος, των Προτεσταντών, των Ευαγγελιστών, των κάποιος άλλος. Αυτό το οποίο περνούσε διάχυτα, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, στους τηλεθεατές της εκπομπής του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, και αυτό το οποίο ο ίδιος έλεγε και επαναλάβαινε συνέχεια, ήταν ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Όλοι είμαστε αδέρφια μεταξύ μας, άσχετα σε ποιο Θεό πιστεύουμε. Και βέβαια και οι περισσότεροι προσκεκλημένοι αυτό το μήνυμα περνούσαν. Και κάποιος μουσουλμάνος εκεί, ονόματι Ντεντές, Μπεμπές, δεν θυμάμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, αυτό το μήνυμα περνούσε. Και μάλιστα
θα έλεγα ότι εντάξει, κάποιοι κύριοι θα μπορούσαν, αφού πρεσβεύουν κάτι τέτοιο, το οποίο είναι ένας ξεκάθαρος οικουμενισμός, η αίρεση των αιρέσεων, η πανέρεση και κάτι περισσότερο, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, διότι ο οικουμενισμός τι πρεσβεύει? Αυτό πράγμα δεν πρεσβεύει ο οικουμενισμός, η σύγχρονη λέλαπα της εποχής μας? Δεν μειώνει κανένα ο οικουμενισμός, η θεωρία του οικουμενισμού. Δεν βρίζει κανένα η θεωρία του οικουμενισμού. Αποδέχεται τους πάντες. Θέλεις να λατρεύεις τον Βούδα? Λάτρευε τον, πίστευε τον. Θέλεις να λατρεύεις τον Κρίσνα? Δικαίωμά σου. Θέλεις να λατρεύεις τον Πάπα? Δικαίωμά σου. Θέλεις να πιστεύεις οπουδήποτε αλλού? Δικαίωμά σου. Θέλεις να πιστεύεις στην Ορθοδοξία, στον Χριστό? Δικαίωμά σου. Αλλά όλοι όμως είμαστε αδέρφια μεταξύ μας. Αλλά μην έρχεσαι όμως εσύ ο Ορθόδοξος, υποτίθεται, και λες ότι εγώ έχω την αλήθεια. Την αλήθεια δεν την έχεις εσύ Ορθόδοξε, την έχουμε όλοι εμείς. Εξίσου, τμήμα της αλήθειας έχει η Ορθοδοξία, τμήμα της αλήθειας έχει ο Παπιισμός, τμήμα της αλήθειας έχει ο Προτεσταντισμός, τμήμα της αλήθειας έχει ο Βουδισμός, τμήμα της αλήθειας έχει ο Μονοφυσιτισμός, τμήμα της αλήθειας έχει ο Α, Β, Γ θρησκεία κλπ. Αυτά υποστηρίζουν αυτοί οι οικουμενιστές. Όχι εμείς οι Ορθόδοξοι, θα δούμε τι υποστηρίζουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, τι υποστηρίζει η Ορθοδοξία μας. Όχι εγώ, που είμαι ένα μέλος της Ορθοδοξίας, αλλά η Ορθοδοξία μας, σαν Εκκλησία μας, σαν Οικουμενικέ Σύνοδοι. Υπάρχει, αγαπητοί μου, μεγαλύτερη βλασφημία από αυτό το πράγμα? Υπάρχει μεγαλύτερη αίρεση από αυτό το πιστεύω? Καμία μα καμία αίρεση δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή την θεωρία, με αυτό το πιστεύω του οικουμενισμού. Είναι ο λεγόμενος συγκριτισμός. Τα πάντα είναι ίσα μεταξύ τους. Όχι η Ορθοδοξία ψηλά, η οποία έχει την μοναδική εξ αποκαλύψεως αλήθεια, αλλά η Ορθοδοξία σε ίσο σημείο, σε ίσο μέρος, στο ίδιο τραπέζι με την πασπερμία των αιρετικών, με την πασπερμία των ειδωλολατρών. Φρίξον ήλιε και στέναξον γη. Φρίξον ήλιε και στέναξον γη. Αν είναι δυνατόν. Η Ορθοδοξία μας, η πίστη μας, η μοναδική πίστη στον κόσμο, η μοναδική αληθινή πίστη στον κόσμο, αυτή την οποία μας δίδαξε ο ένας και μοναδικός αληθινός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, το ένα πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Ομοησίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, αυτά λοιπόν τα οποία μας δίδαξε ο Κύριός μας, να τα αμφισβητήσουμε επειδή κάποιοι κύριοι το θέλουν και επειδή κάποιοι κύριοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα κατά το κοινό λεγόμενο, ή επειδή κάποιοι κύριοι υψηλά ιστάμενοι θέλουν και προσπαθούν με παντίους τρόπους να κατορθώσουν και να φέρουν αυτό το συγκριτισμό και τον οικουμενισμό σε όλα τα έθνη. Και βέβαια ο στόχος τους είναι γνωστός, πάρα πολύ γνωστός. Όλα αυτά και κυρίως αυτό γίνεται για ένα και μοναδικό σκοπό και στόχο. Είναι προετοιμασία αναμφίβολα για την έλευση του Αντιχρίστου. Πρέπει πάση θυσία, πριν έρθει ο Αντίχριστος, όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, δεν είναι το θέμα μας αυτό πότε θα έρθει, σε κάποια άλλη εκπομπή μας θα το θίξουμε για αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε για τα σημεία των καιρών και για τον Αντίχριστο. Πρέπει λοιπόν όταν θα έρθει ο Αντίχριστος να έχουν ισοπεδωθεί οι πάντες και τα πάντα. Να μην υπάρχει καμία μα καμία αντίσταση. Να μην υπάρχει καμία θα λέγαμε διαφωνία μεταξύ των εθνών και των κρατών και των λαών. Να υπάρχει μία θρησκεία, να υπάρχει ένα παγκόσμιο κράτος, να υπάρχει μία ή δυνατόν γλώσσα και να λατρεύουν ή δυνατό ένα Θεό, αλλά αυτός ο Θεός δεν θα είναι καθόλου ο αληθινός Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αλλά θα είναι ο αντί αυτού ερχόμενος, ο ψευτοχριστός, ο ψευτομεσσίας, ο οποίος θα είναι ο συγκεκριμένος και κατεξοχήν αντίχριστος, με κεφαλαίο Α, για τον
άνθρωπο εκείνο, τον οποίο προφητεύουν και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και οι Άγιοι Πατέρες μας, και ο οποίος θα έρθει στο τέλος του κόσμου, λίγο πριν την δεύτερη έλευση και παρουσία του Κυρίου μας. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος τους και ο σκοπός τους. Να ισοπεδώσουν τα πάντα. Και φυσικά, για να γίνουν όλα αυτά, ένα που πρέπει να κατορθώσουν είναι και αυτό το οποίο αναφερόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Να μην υπάρχει η πίστη αυτή των ανθρώπων στον ένα και μοναδικό αληθινό Θεό, η πίστη στην Ορθοδοξία μας, η πίστη στις αιώνιες και αναλύωτες αλήθειες του Ευαγγελίου μας, που είπε ο Κύριός μας, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, αλλά οι λόγοι μου ου μου παρέλθωσιν, και ούτε ένα γιώτα ή μία κεραία δεν μπορεί να παρέλθει από το νόμο μου και από το Ευαγγέλιο μου πριν πραγματοποιηθούν όλα, και δεν μπορεί να αλλάξει κανείς ούτε ένα γιώτα ούτε ένα μία κεραία, δεν μπορεί να τροποποιήσει κανείς χωρίς να έχει τον κίνδυνο να κολλαστεί, διότι λέγει ως τη σου νεάν λύση μία, όχι πολλές, μία των ελαχίστων εντολών, όχι μεγάλες εντολές και σπουδαίες, αλλά ελάχιστη εντολή, ελάχιστος κληθείστε στην Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος προσπαθήσει να λύσει και να καταλύσει και να καταργήσει μία από τις πιο μικρές, από τις πιο ασήμαντες φαινομενικά, συσσαγωγικά η λέξη ασήμαντη, εντολή του Κυρίου μας, αυτός λέει θα κληθεί ελάχιστος στην Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή, όπως ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήγουν δηλαδή εις την γέννην του πυρός. Ελέψετε. Δηλαδή θα πάνε, λέει, εις την αιώνιον κόλαση. Αυτοί οι οποίοι θα λύσουν και θα καταργήσουν μία εντολή, τη πιο ελάχιστη. Και έρχονται αυτοί οι κύριοι όχι να λύσουν μία εντολή μόνο και να καταπατήσουν μία μικρή εντολή, αλλά να ισοπεδώσουν το Ευαγγέλιο. Να ισοπεδώσουν τις αλήθειες, τις αιώνιες του Κυρίου μας. Και να μας πούνε ότι και οι παπικοί ορθώς πιστεύουν και οι παραφιάδες όλες των Προτεσταντών που είναι δεκάδες ορθώς πιστεύουν και οι Βουδιστές ορθώς πιστεύουν και οι ειδωλολάτρες ορθώς πιστεύουν και οι μονοφυσίτες ορθώς πιστεύουν και οι Αριανοί ορθώς πιστεύουν και οι Εχοβάδες ορθώς πιστεύουν και οι Ορθόδοξοι φυσικά ορθώς πιστεύουν. Οπότε αφού όλοι πιστεύουμε ορθώς, άσχετα αν ο Θεός μας έχει άλλη ονομασία, όλοι είμαστε αδέρφια και όλοι έχουμε Πατέρα το Θεό. Και ξεχνάμε, αγαπητοί μου τηλεθεατέ, αυτό το οποίο λέγει κατά κόρον η Αγία μας Γραφή και ο ίδιος ο Κύριός μας και οι Άγιοι και οι Θεοφόροι Πατέρες και Απόστολοι, ότι ναι μεν είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού, έτσι, ο Θεός, έχουμε δημιουργηθεί όλοι από ένα Θεό, όλοι οι άνθρωποι της γης, διότι έχουμε κοινούς προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, το πρώτο ανθρώπινο ζεύγος, το οποίο και ευλόγησε για να είναι ενωμένοι και να αυξάνονται και πληθύνονται. Τους ευλόγησε, πρώτα τους ευλόγησε και μετά αυξήθηκαν και πληθύνθησαν και αφού βγήκαν από τον Παράδεισο. Και όλοι όλες οι επόμενες γενναίες των ανθρώπων προήλθαν από τον Αδάμ και την Εύα. Όλοι λοιπόν είμαστε δημιουργήματα, είμαστε πλάσμα του Θεού. Εχείρες, όπως λέγει και ο προφήτης, ο προφητάναξ Δαβίδ, επίησαν με και έπλασαν με. Εχείρες του Θεού μας επίησαν και μας έπλασαν. Με τη λέξη επίησαν αναφέρεται η ψυχή και με τη λέξη έπλασα αναφέρεται το σώμα. Εχείρες σου επίησαν με και έπλασαν με. Ψυχή και σώμα. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά όμως όχι ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και παιδιά του Θεού μπορούμε να πούμε ότι είμαστε, με την έννοια ότι μας δημιούργησε ο Θεός. Αλλά υπάρχει σαρκική συγγένεια, υπάρχει και πνευματική συγγένεια. Έτσι, υπάρχει η κατασάρκα συγγένεια που κάποιος είναι παιδί κάποιων γονέων, είναι η κατασάρκα συγγένεια, έχει σαρκικό πατέρα και μητέρα, και υπάρχει κατά πνεύμα συγγένεια που έχει τον πνευματικό του πατέρα, που είναι ο πνευματικός του που εξομολογείται, που είναι ο γέροντάς του. Υπάρχει λοιπόν η κατασάρκα συγγένεια και υπάρχει και κατά πνεύμα συγγένεια. Κατά σάρκα είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Δεν το αρνείται κανείς. Σύμφωνα. Κατά πνεύμα όμως έχουμε όλοι πατέρα το Θεό. Όλοι αυτοί οι κύριοι που λατρεύουν τον Βούδα, λατρεύουν τον Κρίσνα, λατρεύουν τον Πάπα, λατρεύουν τις πλάνες και τις αιρές τους και τα είδωλα
και πολεμούν στην ουσία τον ίδιο το Θεό, διότι όταν πολεμάς το Ευαγγέλιο του, τι πολεμάς, δεν πολεμάς τον ίδιο το Θεό. Ο Θεός δεν έδωσε το αιώνιο Ευαγγέλιο του, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, Παλαιά Καινή Διαθήκη, η Βίβλος, ο Θεός δεν την έδωσε. Όταν λοιπόν κανείς πολεμάει το Λόγο του Θεού, δεν πολεμάει τον ίδιο το Θεό. Όταν κανείς αμφισβητεί τις αλήθειες και τις εντολές του Θεού, δεν αμφισβητεί τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, αγαπών με τα εντολάς μου τηρήσει. Αυτός που θα με αγαπάει και λέει ότι με αγαπάει, μόνο τότε θα πιστώ ότι με αγαπάει, αν τηρεί τις εντολές μου. Τηρούν τις εντολές του όλοι αυτοί οι αιρετικοί. Τηρούν τις εντολές τους οι Ιεχωβάδες, οι οποίοι δεν δέχονται τίποτα, δεν δέχονται τις ιερές εικόνες, δεν τιμούν και δεν προσκυνούν τα αγίες εικόνες, δεν σέβονται και δεν προσκυνούν τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, δεν σέβονται και δεν τιμούν και δεν αποδέχονται τα ιερά μυστήρια, τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας και χίλια δυο άλλα πράγματα και τους Αγίους μας. Είναι παιδιά του Θεού αυτοί, πιστεύουν στο Θεό, κατά πνεύμα εννοώ, έτσι. Είναι παιδιά του Θεού οι παπικοί, κατά πνεύμα, οι οποίοι έχουν αλλοιώσει σχεδόν όλο το πνεύμα και το γράμμα της Αγίας Γραφής και έχουν κάνει μία ουμανιστική πίστη και θεωρία, που έχουν καταργήσει το αναμάρτητο και το αλάθητο του ανθρώπου και λένε ότι, δηλαδή ότι υπάρχει αλάθητος και αυτός είναι ο Πάπας, που πιστεύουν στο Φιλιόγκβε ότι το Πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται και εκ του Αγίου Πνεύματος και εισάγουν δύο αρχές εις την θεότητα, που πιστεύουν στο Πουργατόριο Πύρ, που πιστεύουν στο άσπυλο της Παναγίας και σε πολλά άλλα, σε πολλές άλλες πλάνες και αιρέσεις, που από τον 11ο αιώνα, από το 1054, χωρίστηκαν από τον κορμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και έγινε σχίσμα, και γι' αυτό λέμε η Ανατολική και Δυτική Εκκλησία, που κακώς λέγεται Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι μία, όπως λέγεται το σύμβολο της πίστης μας, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει όλους αυτούς τους τίτλους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μία Εκκλησία, η μοναδική, η Καθολική, δηλαδή αυτή που βρίσκεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η Αποστολική Εκκλησία, αυτή η οποία παραδόθηκε από τους Αγίους Αποστόλους. Έχει την αλήθεια η παπική λοιπόν, σε εισαγωγικά, Εκκλησία. Έχει την αλήθεια, έχουν την αλήθεια οι δεκάδες παραφιάδες των Προτεσταντών, που ο κάθε ένας από αυτούς πιστεύει και κάτι διαφορετικό και που άλλοι αποδέχονται τις εικόνες, άλλοι δεν τις αποδέχονται, άλλοι παραδέχονται τα 7 μυστήρια, άλλοι δεν τα παραδέχονται, άλλοι πιστεύουν στην Αγία Γραφή, άλλοι δεν πιστεύουν, άλλοι έχουν αλλοιώσει το πνεύμα και το γράμμα της Αγίας Γραφής και ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Έχουν την αλήθεια όλοι αυτοί οι κύριοι και είναι εκκλησίες όλες αυτές ή είναι παρασυναγωγές? Ή αν θέλετε είναι και εκκλησίες, όπως λέγει η Αγία Γραφή, εμίσησα εκκλησία πονηρευωμένων. Αν θέλετε να τους πούμε εκκλησίες, είναι εκκλησίες πονηρευωμένων, πονηρών ανθρώπων και διαστραμμένων ανθρώπων και διαβολικών ανθρώπων, που πάτρονά τους και πατέρα τους έχουν τον πατέρα του ψεύδους και των αιρέσεων, που είναι ο διάβολος. Διότι ο διάβολος είναι ο πατήρι του ψεύδους, και η αίρεση τι είναι? Δεν είναι ένα ψεύδος, δεν είναι ένα ψέμα. Δεν έρχεται κάποιος άνθρωπος και λέγει κάτι δικό του, το οποίο είναι αντίθετο με την αλήθεια, με την αιώνια αλήθεια και το λόγο του Κυρίου, και καταργεί την αλήθεια του Κυρίου, του Ευαγγελίου, και λέγει τη δική του και προσπαθεί να περάσει την δική του αλήθεια. Έχουν λοιπόν την αλήθεια όλοι αυτοί οι κύριοι, και είναι εκκλησίες όλες αυτές οι εκκλησίες του Σατανά και οι παρασυναγωγές και εκκλησίες των πονηρευμένων. Από και ως που λοιπόν να δεχτούμε ότι όλοι αυτοί είναι αδέλφια μας και ότι είναι παιδιά του Θεού και ότι όλοι έχουμε την αλήθεια, και ο καθένας μπορεί να πιστεύει όπου θέλει, και όλοι έχουμε εν ονόματι δήθεν, προσέξτε, της άνεξη θρησκείας. Βρήκαμε ένα άρθρο δηλαδή, έτσι, το 13ο άρθρο του συντάγματός μας, το οποίο μιλάει για άνεξη θρησκεία και για θρησκευτική ελευθερία. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως είναι απαραβίαστος.
Η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται εκ των θρησκευτικών εκάστων πεπιθήσεων. Δεύτερη παράγραφος του άρθρου 13. Πάσα γνωστή θρησκεία είναι ελευθέρα και τα της λατρείας αυτής τελούνται ακολύτως υπό την προστασία των νόμων. Κλπ. Κλπ. Βρήκαμε λοιπόν το άρθρο 13 περί άνεξη θρησκείας και στηρίζουμε όλες αυτές τις παράλογες θέσεις, τις πλανεμένες θέσεις και τις αιρέσεις και την αίρεση του οικουμενισμού, η οποία ανατρέπει άρδη και συλλήβδη όλα τα δόγματα της πίστεώς μας, όλη την αλήθεια της πίστεώς μας. Τότε αγαπητοί μου κύριοι, γιατί πολέμησαν και γιατί πέθαναν και μαρτύρησαν όλο αυτό τον έθος και όλη αυτή η χωρία των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας? Γιατί οι Άγιοι μας πολεμούσαν τις αιρέσεις? Γιατί ο Άγιος Αθανάσιος πολέμησε τον Άριο? Γιατί ο Άγιος Νικόλαος πολέμησε τον Άριο και μάλιστα τον χαστούκησε αυτός ο πράος, όπως λέγει και το τροπάρι, ότι εικόνα πραότητος τον Άγιο Νικόλαο, τον χαστούκησε μπροστά στον αυτοκράτορα που υπήρχε ποινή να κοπεί το χέρι όπως χαστούκησε μπροστά στον αυτοκράτορα και παρόλα αυτά δεν πτωήθηκε και τον χαστούκησε? Γιατί πολέμησε ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός τους παπικούς στη Σύνοδο της Φλωρεντίας? Γιατί πολέμησε ο Άγιος Μάξιος Ομολογητής τους μονοθελητάς και μονονεργητάς τον 7ο αιώνα? Γιατί πολέμησε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Άγιος Όδωρος του Δίδης και εξορίστηκαν όλοι αυτοί και βασανίστηκαν και μαρτύρεσαν οι περισσότεροι από αυτούς για τους οικονομάχους? Γιατί πολέμησαν οι Άγιοι Πατέρες μας όλους αυτούς τους αιρετικούς, τους Αριανούς, τους Μακεδονομάχους, τους Νεστοριανούς, τους Μονοφυσίτες, τους Οριγενιστάς, τους μονοθελιστάς και μονοενεργητάς, τους οικονομάχους, τους παπικούς και όλους τους αιρετικούς? Γιατί τους πολέμησε, γιατί πέθαναν? Γιατί οι Οικουμενικές Σύνοδοι μας άφησαν αιώνια παρακαταθήκη ότι Αρίο, Νεστορίο, Διοσκόρο, Ευτυχή, οικονομάχους κλπ. Κλπ. Ανάθεμα τρεις και φωνάζουμε όλη την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Τώρα βέβαια αν κάποιοι δεν τα λένε, έτερο νεκάτερο, έτσι. Το Ιερό Πιδάλι όμως υπάρχει με τους θείους και ιερούς κανόνες. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας υπάρχει με το συνοδικό της Ορθοδοξίας που διαβάζουμε όλοι στους ιερούς ναούς την Κυριακή, την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, που λέμε αιωνίαστ η μνήμη σε όλους εκείνους τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες, Επισκόπους, Μοναχούς, Λαϊκούς, Κληρικούς που πολέμησαν τους αιρετικούς, τους πάσης αιρετικούς, και ανάθεμα σε όλους τους ονομαστικά σε κάποιους γνωστούς αιρετικούς, τους αρχηγούς των αιρέσεων, αλλά και σε όλους τους αιρετικούς οι οποίοι ακολουθούν αυτές τις αιρέσεις ή κάποιες άλλες καινούργιες αιρέσεις. Και λέγει στο τέλος πάση της αιρετικής ανάθεμα. Σε όλους τους αιρετικούς ανάθεμα. Αλλά εμείς, φαίνεται, οι σημερινοί άνθρωποι της εποχής μας, οι βουτυγμένοι μέσα στο βούρκο και μέσα στη σαρκολατρία, οι περισσότεροι, και μέσα στην αδιαφορία και μέσα στην αποστασία, αγαπάμε, φαίνεται, περισσότερο εμείς τους ανθρώπους από ότι τους αγαπούσαν οι Άγιοι που τιμούμε και πιστεύουμε και προσκυνάμε, όλοι οι Άγιοι, όλη η χωρία των Αγίων μας. Δεν αγαπούσε ο Άγιος, φαίνεται, Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, και αγαπάνε οι σημερινοί σε εισαγωγικά χριστιανοί, που πολλοί πιστεύουν είναι χριστιανοί αυτοί οι άνθρωποι, που πιστεύουν στην αίρεση αυτή, την φρικτοτάτη αίρεση του οικουμενισμού, και όσοι προσπαθούν να περάσουν αυτά τα μηνύματα. Πολλοί πιστεύουν είναι όχι καν ορθόδοξοι χριστιανοί, αλλά είναι καν χριστιανοί, απλοί χριστιανοί. Λοιπόν, δεν αγαπούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης, ο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου μας, και αγαπούν αυτοί οι Κύριοι. Και τότε γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει «Ήτης έρχεται προς ημάς και τα αυτή την διδαχήν, αυτή την οποία σας παραδώσαμε όλοι οι Απόστολοι και εγώ, ουφέρει εις οικίαν αυτόν μη λαμβάνεται και χαίριν αυτό μη λέγεται». Ούτε χαίρεται δεν μας αφήνει αυτός ο Ευαγγελιστής, ο μαθητής της αγάπης, να λέμε σε ανθρώπους οι οποίοι νοθεύουν και διαστρεβλώνουν την αλήθεια του Κυρίου μας και του Ευαγγελίου μας. Ούτε χαίρεται δεν μας αφήνει να λέμε πολλές φορές. Δεν είχε αγάπη και εσπλαχνία ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και έχουν αυτοί οι σημερινοί κύριοι και έχουμε εμείς? Δεν είχε αγάπη ο Άγιος Νικόλαος,
ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Άνος ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Άνος ο Μασκηνός, ο Άγιος Μάξιμος Ψυχολογητής, ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, που τόσο σφόδρα επολέμησαν όλους τους αιρετικούς της εποχής των και έγραψαν δεκάδες αντιαιρετικούς λόγους, καταπέλτες εναντίον όλων αυτών των αιρετικών. Και που φτάνει σε σημείο μάλιστα ο Άγιος Άνος ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι όποιος διαστρέφει το λόγο του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου, με αυτόν τον άνθρωπο λέει ούτε να τρώτε, ούτε να πίνετε, ούτε να κοινωνάτε, ούτε να έχετε καμία επαφή. Και τους ονομάζει εχθρούς, όπως λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτιος, εχθρούς γάρ του Θεού ονομάζει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους αιρετικούς. Εχθρούς γάρ του Θεού, ο Ιερός Χρυσόστομος ονόμασε ου μόνο τους αιρετικούς, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Σουδίτης, επικαλεί τον Άγιο Άνιτο Χρυσόστομο, αλλά και πάση της κοινωνούντας αυτής. Και όλους αυτούς οι οποίοι κοινωνούν με όλους τους αιρετικούς. Και επειδή ο χρόνος τελειώνει, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, δυστυχώς, ο χρόνος τρέχει, κλείνοντας για σήμερα έχω να πω τα εξής. Πολλά είχα να πω βέβαια, αλλά πάντοτε ο χρόνος δυστυχώς δεν μας παίρνει και αναγκαστικά πρέπει πάλι να κλείσουμε. Λοιπόν, ψάξτε την Αγία Γραφή να δείτε πόσα πράγματα. Ο ίδιος ο Κύριός μας πώς ονομάζει αυτούς τους ανθρώπους? Δεν τους ονομάζει Κίνας? Δεν τους ονομάζει Χείρας? Δεν τους ονομάζει Αντίχριστους? Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής δεν ονομάζει και είναι πολύ αντίχριστοι υπάρχουσι? Δεν τους ονομάζει Έχιδνας? Δεν τους ονομάζει παιδιά του διαβόλου? Εμείς ούκ εστέ λέει η ή του πατρός μου, αλλά εμείς εστέ η ή του διαβόλου. Και πατέρα σας λέγει το διάβολο, λέγει ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του μέσα κλπ. Γιατί δεν πιστεύουν σε εκείνο, δεν πιστεύουν σε αυτά που δίδαξε ο Κύριός μας. Δεν είναι λοιπόν όλοι αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αγαπητοί τηλεθεατέ, όλοι παιδιά του Θεού. Κατά σάρκα, ναι, είμαστε όλοι πλάσματα και δημιουργήματα του Θεού. Αλλά όμως από τη στιγμή που διαστρέφουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου, διαστρέφουμε τα λόγια του Κυρίου μας, από εκεί πέρα γινόμαστε πλέον αιρετικοί, πλανεμένοι και δεν έχουμε καμία μα καμία σχέση με την αλήθεια του Κυρίου μας, με το Θεό μας, με την Αγία μας Τριάδα και χωριζόμαθα. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες όλοι αναθεμάτισαν και απέκοψαν από το σώμα της Εκκλησίας όλους αυτούς τους αιρετικούς. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι μισαλόδοξος, ούτε κηρύττω αυτή τη στιγμή και σας λέγω να μισούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Σε καμία μα καμία περίπτωση δεν μισούμε τους ανθρώπους, μισούμε την πλάνη τους, την αίρεσή τους, αυτή μισούμε. Και αυτοί αποστρεφόμεθα. Αυτούς όλους τους αγαπάμε και προσπαθούμε με καλό και με ωραίο τρόπο να τους βοηθήσουμε. Εάν το θέλουν, διότι υπάρχει η ελευθερία της συνείδησής μας. Εάν δεν το θέλουν, είναι ελεύθεροι να διαλέξουν ό,τι θέλουν. Τους αγαπάμε λοιπόν όλους, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά δεν αγαπάμε την πλάνη τους, την αίρεσή τους. Διότι η αίρεση είναι χωρισμός, όπως λέγει η 7η Οικουμενική Σύνοδος, από την Εκκλησία μας και από το Θεό. Εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Θα είμαστε μαζί πάλι, πρώτον ο Θεός, το ερχόμενο Σάββατο, 3 η ώρα το απόγευμα. Για όσους από εσάς θέλετε, θα είμαι κοντά σας στα τηλέφωνα του σταθμού μας, 9270 902 και 904, για μισή και πλέον ώρα, και μετά όσοι θέλετε και στα τηλέφωνα του συλλόγου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που με παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο, ο Θεός μαζί σας και ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Χαίρετε.